ήσταν η πρωί-πρωί, σε έψαχνα. Στο κομμωτήριο πήγα. Είπα να γίνω λίγο μορφούλα κι εγώ. Και τι, ήταν κλειστό. Πού το κατάλαβες? Δεν βλέπω καμιά αλλαγή. Τώρα με αφήνει το φλιτζάνι μαζί με το πιατελάκι. Πες μου, θα φταίω εγώ. Όχι, πες μου. Ομορφιά με εσύ. Ναι, καλά, καλά. Άσε τα αυτά τώρα. Σε ροκόλος εσένα. Λοιπόν, ρε Τασούλα, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Νιώθεις τίποτα πάνω στο κορμί να σε τσιμπάει? Να με τσιμπάει? Τώρα που το λες. Πίσω στο σβέρκο. Κάτι νιώθω λίγο. Γιατί? Καλό σμάδα αυτό. Τι καλό σμάδα, ρε, τι έπαθες. Το έχασες τελείως. Πιστεύω να βάλεις τσίπρο στο καφέ. Ουρε, τσίπρο εγώ δεν έβαλα στον καφέ, αλλά ξέρεις τι μου που φάνεις προχθές? Άμα στο που φάνεις, φτιάξε μου και γλίστρισα. Για πες τι σούπι. Διάβαση λέει στο ίντερνετ, όταν γεννιούνται λέει γυναίκες, τσφτεύνε ένα τσίπα πάνω τους. Για καλά, αυτό το ξέρω. Το ξέρεις? Τι, έχεις εσύ? Όχι, μένα μου έβαλαν η πακουτίνη. Καλά τώρα, εγώ σου μιλάω σοβαρά και σε κορυδεύεις. Εσύ τώρα μιλάς σοβαρά. Σου που φάνεις. Μάλιστα. Και να σου πω γιατί στο βάνει αυτό το τσίπς. Στο βάνει λέει. Άκου εκεί τώρα να δεις. Για να τσιλένχνει. Να μην μπορούν να πάνε μάλλον άντρα, κατάλαβες? Αν κατάλαβα λέει, είμαι τη χαζή, μη πέρασες. Αλλά εδώ στο χωριό οι περισσότερες πρέπει να το έχουν βγάλει, να ξέρεις. Μπράβο. Μερικές του παίρνει χαμπάρ και πάνε και του βγάνει. Γι' αυτό μετά αρχίζουν τις κοτσουκέλες. Κωστά. Τι έπαθες? Κωστά, αλήθεια είναι. Πού το κατάλαβες? Τι που το κατάλαβα, μαρέ. Μυαλό θέλει. Γι' αυτό θέλει να ανοίξει τσίπου της. Ουρέ Τασούλα. Ουρέ Τασούλα. Έχεις μυαλό, ρε Τασούλα. Αι, τρομάρα σκακιά. Διαβάζετε και ανάθεμα αν καταλαβαίνετε τι διαβάζετε, λέω εγώ. Κι να σπού, ρε Τασούλα. Είσαι ένα αυτό ψινουχλί. Αυτό ψιτσπάει πίσω. Το καταλαβαίνεις καλά, σε τσπάει πολύ. Όχ, ναι, σ' λέω, μη τσπάει, γιατί. Ουφ, πάλι καλά. Πήγε ψυχή μου σγκούλουρ. Καλά με ένα στεναείς πουλί. Η ειδικέτα πτρόμπα μη τσιμπάει. Η ειδικέτα πτρόμπα. Καλά ξεκινή μου για ειδικέτα, μη μιλάς τόση ώρα. Γιατί θέλεις να σου πω. Δεν με ρώτησες άμα μη τσιμπάει τίποτα. Οχ. Τι να σου πω παιδάκι μου, τι να σου πω. Ταμπτήρωρι μτήραπητες, ταμπτήρωρι μζιστές, ταμπτήρωρι μαυγοφητες, ταμπτήρωρι μτευτές. Να σου πω, θα σταματήσεις να κάνεις σαχαζό μες στον δρόμο. Γιατί κάνω σαχαζό, επειδή είμαι χαρούμενος. Άσε μας ρελινίτσα. Δεν σου είπα να μην είσαι χαρούμενος, αλλά εδώ πέρα είμαστε έξω, μας βλέπει ο κόσμος. Άντε, μπράβο. Αμάν ρελινίτσα, αμάν, σαν τη μάνα μου κάνεις κι εσύ. Μια ζωή τι θα πει ο κόσμος. Τι είπε τελικά, δεν μας είπατε. Οχ. Να σου πω, πού θα πάμε. Δεν είπαμε, στο δασάκι πάμε. Αμάν ρε Βαγγελάκη, λου εκεί πέρα πηγαίνω, μη βαρέθηκα. Θέλεις να πάμε στη Λιμνούλα? Όχι, όχι, όχι. Άσε μας παιδάκι μου να σκώσει κανένα τσουνάμι και να μας πάρει κανείς σεισμούς τώρα τελευταία. Ρε Λενίτσα, αμάν πια δεν σου είπα ότι θα πάμε να κάνουμε μπάνιο. Απ' έξω θα πάμε να καθίσουμε λίγο να περάσει η ώρα. Και άμα πιάσει τσουνάμι και το δούμε ότι έρχεται θα ξαφανιστούμε. Οι. Εγώ Βαγγελάκη λίμνη δεν πάω. Άσε με. Και πού να πάμε τώρα? Πού να πάμε? Να σου πω θέλεις να πάμε για μπιλιάρδο. Ναι καλά, εκεί πέρα που είναι όλο το χωριό. Να κάθεται και ο Μπαρμπατάκης απέναντι εκεί πέρα με τα τσίπρα και να μας κοιτάει. Ας βρωμάκι εκεί μέσα. Όχι, Παγκελάτη, εγώ εκεί δεν πάω. Α, το βρήκα, το βρήκα. Θέλεις να πάμε λίγο και στην παιδική χαρά να κάτσουμε? Παγκελάκη, δεν είμαι 5 χρονών, σοβαρέψ. Γιατί που θέλεις να πάμε, μορπαιδάκι μου? Πού να ξέρω, ξέρω εγώ. Όπου θέλεις εσύ. Να σου πω, Λενίτσα, παίρνεις τίποτα χαπάκια? Ναι, τίποτα άλλο θα μας πεις. Ωραία, τότε πάμε να κάτσουμε λίγο στο δασάκι. Τέρτσε πολλέ κυβέντε. Άι από εδώ. Αμάν, πια βαρέθηκα. Ωραία, και τι κάνουμε τώρα? Τι θέλεις να κάνουμε? Να πλέξουμε πουλόβερ? Χαχα, έχει κανέναν άλλον έξυπνο η μάνα εκτός από σένα. Είδες που δεν έχεις μυαλό. Αφού με μοναχοπέδμα ρε. Γελάσαμε πάλι. Λοιπόν, Ελληνίτσα, άκου να σου πω. Με το γάιδερο το ξέρεις? Ποιο γάιδερο, μωρέ? Τι λες? Λοιπόν, μια μέρα πλέσει το γαϊδούρ σε ένα τσετάλογο στον δρόμο. Πού σε ρε φίλε, λέει χρόνια και ζαμάνια, έτσι κάνει ο κόσμος. Sorry ρε φίλε, λέει, αλλά δεν με αφήνει, λέει, καταλαβαίνεις, έχω υποχρεώσεις, λέει, τρέχω και τσαγώνεις. Τώρα, λέει, έχω σταματήσει όμως, δεν τρέχω. Άμα θες, λέει, δεν πάμε σπίτι μου να πιούμε κανένα τσιπράκι να τα πούμε. Και δεν πάμε, λέει, του γαϊδούρ. Πάνε πλέ σπίτι, έλα, λέει, τάλογο να σε ξεναγήσω. Να, από εδώ, λέει, το σαλόνι μου. Εδώ, λέει, το μπάνιο. Παραπέρα, λέει, η κουζίνα. Και πάνε στη κρεβατοκάμαρα.
στον τοίχο απάν γεμάτο μετάλλια, κύπελα, φωτογραφίες. Πού ρε φίλε, λέει του γαϊδούρ, τι πουλά μετάλλια και κύπελα να αυτά πω εις ρε. Ενέρε του λέει δε σούπα, αφού έτρεχα σε αγώνες, ξέρεις πόσες φορές βγήκα πρώτος. Αφού έκατσαν και έπιαν τα τσιπράκια της, άι λέει του γαϊδούρ, να άλλη εβδομάδα λέει αρθείς εσύ σπίτι να σκάνω το τραπέζι. Φτάνει και άλλη εβδομάδα και του γαϊδούρ ήταν η μέτρη στενοχώρια. Γιατί, τώρα δεν καταλαβαίνεις, ούτε μετάλλια είχε, ούτε κύπελα, δεν αισθάνονταν καλά μωρέ παιδί. Ναι, καλά, σιγά, γιατί στενοχωριότανε, ξέρεις τι αντουχές έχει το γαϊδουράκι, σιγά τ' άλογο. Κάτσε τώρα να σπουδέ. Πάει και αυτό πλέσει σε ένα βιβλιοπωλείο και αγοράζει μια μεγάλη αφίσα με μια ζεύρα. Ναι, πάει σε ένα ξελουργό εκείνη, κάνει κάδρο και πάει την Ιβάνη μπροστά μπροστά πάνω από τον καναπέ στο σαλόνι. Ζεύρα, Πύρη, τι σχέση τώρα έχει η ζεύρα με τον γαϊδούρ? Πως δεν έχει ρελινίτσα, μοιάζει πάρα πολύ. Τι λες, ρε Βαγγελάκη, η ζεύρα είναι άσπρη και έχει μαύρη ρίγη σαπάν. Αν είδες που δεν κατάλαβες, γιατί είναι άσπρη και έχει μαύρη ρίγη σαπάν? Γιατί είναι η ζεύρα, Βαγγελάκη, και ο γάιδαρος, τόσο απλά. Λάθος, γάιδαρος είναι. Γιατί είναι γάιδαρος? Γιατί παλιά έπαιζε στη Γιουβέντους.